Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω λίγο να το ξεκινήσουμε από εκεί που το αφήσαμε μαζί με τον Κώστα τον Άνω, ότι δέχεται μία πίεση το Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου. Είναι υπερπλήρης ο θάλαμος COVID. Αυτή η εικόνα είναι μία εικόνα που βλέπετε να υπάρχει και στα υπόλοιπα δημόσια νοσηλευτήρια, κύριε Χαριλάου μου. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι εμείς δεν ξεχωρίζουμε νοσοκομεία όσον αφορά την νοσηλεία ασθενών με COVID-19. Είναι όλα συγκοινωνούν τα δοχεία. Βλέπουμε το συνολικό αριθμό κλινών. Μπορεί η Πάφος αυτή τη στιγμή να έχει μια πληρότητα 20 ασθενών από τους 22. Όμως υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες στα υπόλοιπα άλλα νοσοκομεία. Έτσι αλλιώς η Πάφος έναν θάλαμο διαθέτει αυτή τη στιγμή 22 κλινών. Δεν υπάρχει ανάγκη για να ανοιχθεί δεύτερος θάλαμος σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Επιπρόσθετα, εκείνο το οποίο επίσης μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει μια σταθερότητα στον αριθμό των νοσηλευόμενων ασθενών. Είμαστε γύρω στους 120 ασθενείς καθημερινά. Υπάρχουν κάποιες αυξομοιώσεις. Την μια ημέρα είμαστε 115, την άλλη 118. Χθες πήγαμε στους 119. Δεν αναμένεται μεγάλη αύξηση τις επόμενες 2-3 μέρες. Και είναι γι' αυτόν τον λόγο που προσπαθούμε να αναπροσαρμόσουμε τις δυνάμεις μας, να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους μας, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με επάρκεια, εάν και εφόσον παραστεί ανάγκη. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν βλέπετε να χειροτερεύει η κατάσταση. Θα είναι σε δεδομένα τα οποία είναι διαχειρίσιμα, έτσι? Κανείς δεν μπορεί να κάνει ασφαλή πρόβλεψη για πολλές ημέρες. Εμείς μιλάμε για τις επόμενες 3, το πολύ 7 ημέρες. Σύμφωνα και με το ποσοστό θετικότητας στην κοινότητα, μπορεί να είναι ψηλό το ποσοστό θετικότητας στην κοινότητα, αλλά εκείνο το οποίο έχουμε παρατηρήσει είναι ότι ένας μεγάλος αριθμός είναι νεαρά άτομα που δεν αναμένεται να εισαχθούν στα νοσοκομεία μας. Επιπρόσθετα, εκείνο το οποίο έχουμε παρατηρήσει είναι ότι ο αριθμός των ανεμβολίαστων ατόμων που γίνονται εισαγωγή αυξάνεται μέρα με την ημέρα. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο 70%. Αν θυμάστε καλά, φτάσαμε και σε επίπεδα όπου είχαμε γύρω στο 60% νοσηλευόμενους χωρίς ιστορικό εμβολιασμού. Τώρα είμαστε γύρω στο 70% τις τελευταίες 2-3 μέρες. Υπάρχει και ένα ποσοστό εμβολιασμένων. Αυτοί οι οποίοι έχουν ιστορικό εμβολιασμό, έχουν κάνει και τις δύο δόσεις. Έχουν παρέλθει 6 μήνες από την δεύτερη δόση και χρειάζονται ενισχυτική δόση. Χρειάζονται την τρίτη δόση. Και εδώ είναι που κάνουμε έκκληση στον κόσμο να προχωρήσει σύμφωνα και με το πρόγραμμα του υγείας να εμβολιαστεί. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε αναστολή των μη επειγόντων χειρουργείων. Να πούμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Ποια χειρουργία θα γίνονται όμως, έτσι για να ξέρει και να γνωρίζει και ο κόσμος? Ναι, υπάρχει μια αναβολή χειρουργείων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα από σήμερα μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου. Δεν είναι μεγάλο το διάστημα. Είναι 11 μέρες περίπου. Και ο λόγος που γίνεται αυτή η αναβολή των χειρουργείων είναι γιατί το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκε μια πολύ υψηλή πληρότητα σε μονάδες εντατικής θεραπείας τόσο στα νοσηλευτήριά μας όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση κλινών εντατικής θεραπείας περισσότερων για μη COVID ασθενείς. Είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός αυτός σε σχέση με τους COVID ασθενείς. Να υπενθυμίσουμε ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύονται από 25 έως 30 ασθενείς μη COVID καθημερινά στη μονάδα εντατικής θεραπείας, συν οι άλλοι ασθενείς οι οποίοι είναι COVID. Δηλαδή νοσηλεύει από 45 μέχρι 50 ασθενείς καθημερινά στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ένας πολύ υψηλός αριθμός. Ναι. Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις παραπομπές στον ιδιωτικό τομέα. Μας φιλοξενούν γύρω στους 15 ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας στον ιδιωτικό τομέα και έχουμε αποστείλει και πέραν των 30 άλλων περιστατικών, παθολογικών περιστατικών περισσότερων. Είναι της παθολογικής ειδικότητας, της νευρολογίας, της πνευμονολογίας, ούτως ώστε να υπάρξει μερική αποσυμφόρηση
το νοσηλευτηρίο μας για να εξασφαλιστούν κλίνες περισσότερων στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Για να υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες σε περίπτωση που χρειαστούν, το αντιλαμβανόμαστε, έχουν επαναπρογραμματιστεί τα χειρουργεία όλων όσων έχουν ακυρωθεί, έχουν αναβληθεί, συγγνώμη, όχι ακυρωθεί, αναβληθεί. Ναι, για όσους έχουν αναβληθεί τα χειρουργεία τους, θα επαναπρογραμματιστούν, θα ενημερωθούν. Ελπίζουμε η κατάσταση τις επόμενες μέρες να είναι καλύτερη, ούτως ώστε να μην παραταθεί και το διάταγμα, να παραμείνουμε μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου όσον αφορά την αναβολή των μη επιγόντων περιστατικών, για να μπορέσουμε να ξαναμπούμε ξανά στους ρυθμούς μας, δια των λόγων ότι σήμερα και μέσα στην χειμερινή περίοδο που διανύουμε υπάρχουν αυξημένες ανάγκες του πληθυσμού στις άλλες παθήσεις και όχι μόνο στο Στοκχόλμο. Μάλιστα. Πώς σχολιάζετε αυτό που λέχθηκε και πιο πριν, ότι οι άνθρωποι με συμπτώματα αργούν να πάρουν τηλέφωνο, αργούν να ειδοποιήσουν και να μπουν στο νοσοκομείο, να περάσουν από τη βραχία, να γίνουν εξετάσεις για να δούμε εάν χρήζουν νοσηλείας? Εμείς το έχουμε παρατηρήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και το έχουμε πει και δημόσια. Αν παρακολουθούμε τις εθνικές αναφορές, θα δούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών οι οποίοι διαγνώσκονται με COVID-19 την ίδια στιγμή παρουσιάζουν έστω και έναν σύμπτωμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, άρα μπορούν να μεταδίδουν τον ιό. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που έχουμε πει αρκετές φορές τα άτομα αυτά τα οποία παρουσιάζουν οποιονδήποτε σύμπτωμα να παραμένουν στο σπίτι, να επικοινωνούν με τον προσωπικό τους γιατρό, να γίνεται ρύθμιση ούτως ώστε να πηγαίνουν στα ιατρία δημόσιας υγείας, να κάνουν το PCR δωρεάν και αν είναι θετικά μπαίνουν σε υποχρεωτική απομόνωση. Όμως από τη στιγμή που έχουν το σύμπτωμα και παραμένουν στο σπίτι μέχρι να βγει το αποτέλεσμα της εξέτασής τους, τα άτομα αυτά πρέπει να παραμένουν στο σπίτι για τον λόγο ότι υπάρχει ο κίνδυνος να είναι θετικά και να μεταδίδουν τον ιό. Μάλιστα, νομίζω σε κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε έτσι και ένα φρεσκάρισμα στη μνήμη μας, τι ισχύει για τις επαφές, τις στενές επαφές, τι ισχύει αν είσαι εμβολιασμένος με μία δόση, με δεύτερη δόση. Γιατί εντάξει, πέρασε αρκετός καιρός. Νομίζαμε ότι ξεφύγαμε των οποιονδήποτε κινδύνων και αυτής της παλιάς κατάστασης. Αλλά βλέπω σιγά σιγά ότι επανερχόμαστε. Άρα θα πρέπει να είμαστε και έτοιμοι και να μάθουμε ξανά από την αρχή, αν μου επιτρέπετε αυτή η φράση, το τι ακριβώς ισχύει για όλους μας. Θα ήταν καλό. Σας ευχαριστώ, κύριε Χαριλάου. Εύχομαι μια ήσυχη εβδομάδα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, εμβόλιο.